Πότε γεννήθηκε στο... εδώ. Γεννήθηκα το 1929. Εδώ πέρα. Εδώ. Στο σπίτι με εδώ. Πόσα αδέρφια. Πόσα, δηλαδή οικογένεια, πόσα ήταν μέλη. Πόσα αδέρφια είχα. Ναι, εσύ ήσουν η μάνα μου έκανε 11 παιδιά. 11. Αλλά επεθαίνα συνόλα γλύωρα. Είχαμε δύο φορές δίδυμα, αλλά δεν ζούσα πολύ καιρό. Μερικά γεννιώτο και παραμεράρικα που λένε, πριν τις ώρες το δηλαδή. Ναι. Εμείναμε τέσσερα στην ζωή, είναι μετά. Τώρα έμεινα μόνη μου εγώ, για να πίνω πολλά φαρμάκια. Τι να κάνω. Μέχρι να είναι ο άνθρωπος, δεν ξέρει τι του έχει το τυχερό και μοίρα καρμένα να τραβά. Λοιπόν, τα αδέρφια μου έφυγε το ένα πίσω από το άλλο. Ήτανε άρρωστα και με καρδιά. Τα δύο, ο Αντωνής, ο Ηλίας μας, ο αδερφός μου Νικολής, και ρώτησε και γίνω το. Για ένα χρόνο έφυγε αυτό. Τι να κάνω. Πριν να κάνει κανένας τίποτα, έγινε τίποτα. Αυτά. Εσύ μικρή έξερες τα, δηλαδή τι ηλικία ήσουν όταν είδες τα παιδιά τα μικρά. Ήταν πριν από σένα ή μετά, δηλαδή θυμάσαι τη μητέρα σου που... Είναι πολύ μικρή, είναι πολύ μικρό παιδί. Α, η μητέρα σου έκασε πριν, τα είχαν πριν, ναι. Στα δίδυμα θυμάσαι εσύ τίποτα που έγινε. Μόνο το μια φορά θυμούμαι, νύχησα τα παιδάκια. Αλλά θυμούμαι πως πέθαναν γλύωρα, δεν θυμούμαι να μεγαλώσω δηλαδή και να πέρασε χειρός. Πέθανα γλύωρα, πέθανα. Και εδώ, η γειτονιά όταν ήσουν μικρή, ήταν γεμάτη εδώ πάνω. Η γειτονιά, όλα τα σπίτια ήταν όλα γεμάτα. Τις ανθρώπους, τον αποτάσανα, ήταν όλα γεμάτα. Όλα. Πες οι γειτονιές, δηλαδή εδώ πέρα όλοι... Όλοι, όλα. Με όλα, και πολλά όλα. Παιδιά, πολλά... Άκουσε, Γιάννη, πριν οι άνθρωποι, δεν ξέρω γιατί να πούμε πριν, έκαναν οι άνθρωποι πολλά παιδιά. Είχε πολλούς άνθρωποι, πολλές οικογένειες, από άλλα παιδιά. Είχα πολλά παιδιά. Δεν ξέρω να πούμε γιατί και έκαναν οι άνθρωποι τόσα έγινε τα χρόνια, τόσα πολλά παιδιά. Αλλά πάντως, είχε οικογένειες από κάπου πολλά παιδιά. Και δύσκολο να ζήσεις, δηλαδή, πώς ήταν τα χρόνια που ήσουν μικρή. Δεν θυμούμαι να στερευτώ τίποτε ποτέ στην ζωή μου. Ποτέ. Δεν στερεύτηκε τίποτε στο σπίτι μας. Ο πατέρας μου ήταν να πούμε να μπουτάθελε το σπίτι μας, πάντα ήταν από όλα γεμάτο. Ναι. Γιατί είχαμε το μήλο μας. Ο πατέρας μου είχε το μηχανή, το λιοντριβείο μου, κατσελάδια. Τα πιθάρια μας ήταν γεμάτα λάδια. Τα πάντα, όλα τα πάντα μας ήταν γεμάτα. Δεν είδαμε στέρεσεν από τίποτα. Εγώ δηλαδή δεν θυμάμαι να έχουμε στέρεσεν από τίποτα. Και θυμούμαι και μέσα στο πόλεμο ακόμα, μέσα στο πόλεμο θυμάμαι, ήμουν μικρό παιδί, αλλά θυμούμαι μέσα στο πόλεμο, αφού έρχονταν από τύρκε το Γιάννη βραδιά, που δεν είχαμε μέρος να θόκομαι, και μας ήστρωνε η μάνα μου κάτω, χάμω στο πάτο, να θόκομαι από τις επισκέπτες που είχαμε. Από είχαμε γίνει να έρθουν οι εσποίδιτσες, μισοχωρίδιτσες, να έρθουν από με τα μουλάρια, με τις γάρους και με τα δενούν από ξομεριά, να φέρνουν χάδι, κοκάρια, κρεμμύδια, αυτά ό,τι είχαν οι γυναίκες και γίνει να πουλούσει, για να βρούσει να βάρουσει κάτι να πούμε, πάντα έρχονταν εδώ, έβρισκα τη μάνα μου, γιατί φαίνεται πτήσε το μήλο της η γυναίκα. Ήδη είναι η γυναίκα, όσον είχε περίσσια να μου, αφού δεν παρακαλούσα και είναι να πούμε, κοίτανε. Τον ήδη είναι ό,τι μπορούσε κάθε μιας. Τότε σε είναι το κιλά, είναι ο κάες. Και έλεγε να εγώ, ό,τι μπορεί να δω κάθε μιας γυναίκας. Αυτά. Αλλά θυμούμαι σου λέω αυτό, αφού και το βραδιά που δεν είχαμε, προπάντα στα Σαββατοκύριακα ήταν που είχα πολλούς επισκέπτες. Σαφήριος της Ελιατός, δεν και
Εδώ πέρα στο σχολείο τα πρώτα γράμματα πώς γίνονται εδώ στο... Εδώ κάτω το σχολείο το τιμούμε εγώ. Και τον διδασκάλι, εγώ δεν έπαιρνε στο σχολείο πολύ και δεν έπαιρνε στο σχολείο. Γιατί θυμούμε και πήγαινε από εδώ εισα κάτω και με πάλι λέει, η μάνα μου να πω να γραφτώ στο σχολείο. Ο αδερφός μου Αντωνής δεν μου είχε να πάω και με έρισε πίσω γιατί είχαμε λέει δουλειές και μου είχε να πάω στο σχολείο. Μετά ήρθε τα Ιταλικά, γιατί ένα, το μισό χρόνο πήγαινε στο δημοτικό σχολείο, με μπορεί να δώσει το βιβλίο τα ρούχα. Ο αλφαβητάριο της πρώτης τάξης να μπορεί να διαβάζει, δεν τα γνωρίζει, μάθαινα, ίσως που μάθαινε το βιλέτο και το άγγελο. Αυτά, μάθαινα. Με τις πρώτες τάξεις το χαρτί, δεν ήξερε. Μετά ήρθε τα Ιταλικά και σταμάτησε. Άρχισε πρώτα στα ψηφία και όλα, τα θυμόμουν. Αλλά δεν πήγα να πάω να συνεχίσω να μάθω δύο-τρία γράμματα και μου ζήτω. Αλλά εκείνο μας τα δύο-τρία, από ξεβρά έστω και λίγα γράμματα που ήταν, όταν επαντρεύτηκα ήθελα να γράψω στον άντρα με ένα γράμμα και δεν ήξερα να το γράψω. Δεν ήξερα. Και το πρώτο γράμμα που του γράψα και λέει μου, Μαρούκλα, αφού το έχεις αυτό το γράμμα εσύ γραμμένο, θέλω να μου γράφεις και εγώ είμαι ευχαριστημένος με αυτό το γράμμα. Τα ακούς μου, Γιάννη, μ' ακούς, ναι. Και συνέχισα από τότε και έγραφα στον άντρα μου τα γράμματα όπως ήξερα. Εσυνονώ. Τα γράμματα του βέβαια δεν ήξερα να τα διαβάσω καθαρά όπως ορθογραφικά και άνθρωπο, γραμματισμένο άνθρωπο τα γράμματα, δεν ήξερα να τα βγάλω για γράμματα. Δεν ήξερα. Σύντομα. Επέρασε με γύρω και θυμούμαι πολλές διδασκάλους. Ο δάσκαλος ο Φιλιππάκης, ο δάσκαλος ο Βασιλαράκης, ο δάσκαλος ο... Είχε ένα κοίτον από το σπά και τον λέει, ο δάσκαλος ο Λιγνός, τον Ελέα, έναν άλλο, ο Παπαγιάννης, ο δάσκαλος ο Γιάννης, ο Παπαγιάννης. Είχε και ξένους όμως, είχε και ξένους. Και τον ένα τον έλεγε ο δάσκαλος ο Διακοσάβας. Αυτούς τιμούν. Αλλά τιμούν να βγουν τα παιδιά μες στο σχολείο, να κάνουν τότε Γιάννη παιδιά. Από κάτω από το σχολείο την αυλή, κρατούσε τα παιδιά δύο-δύο και πήγαιναν να πάνε εδώ στο ξετροχάρι. Δηλαδή, παιδιά πολλά, πολλά παιδιά. Και να τα λούνε οι δασκάλοι από πίσω να σχολάσαν, ότι να κάνουν μάθημα κάθε την ώρα που πρέπει να γίνει το μάθημα, να μπούμε στο σχολείο. Όταν είναι να κάνει κανένα παιδί να μην ακούσει, να ακούσει την έδρα, να χαρά και να χτυπά πάνω στην έδρα από εδώ. Που το σπίτι μας, ο Γιάννης, σαν που πάμε τώρα, εγώ με τη χαρά έκανα από κάτω και χτυπούσε να πάνω στην έδρα. Τα παιδιά μαθαίνουν σε γράμματα. Τότε μαθαίνουν και θυμάσαι, ξέρεις ότι όλα τα παιδιά εκείνη στις... Εκείνη όλες το χρόνο τα παιδιά. Όλα γίνησαν με άλλοι επιστήμονες και καθηγητές και γιατροί και δασκάλοι, όλο σπουδασμένα παιδιά, όλο καλά παιδιά γίνηκαν. Εμαθαίναζε γράμματα. Ναι, ήταν οι δασκάλοι αυτούς θυμάμαι. Και τους Ιταλούς τώρα εδώ τους θυμάσαι που ήταν στα σχολεία, που, αφού, ναι, αφού θα σας πω. Θυμούμε Ιταλούς, θυμούμε ένα, το πρικαντιέρι των Έλληνες που είναι μικρή. Ήμουν μικρή και θυμούμαι πως έκανα και εδώ ένα κήπο του πατέρα με εδώ κάτω, το κάτω λουρί, το κάνω. Και έμενε εδώ από κάτω μπήρα στο φουντίνο το σπίτι, έμενε αυτός και τον έλεγε πρικαντιέρης λέει ήταν, και έμενε εδώ από κάτω. Και έκανε τσουλό και εδώ ένα κήπο με εδώ κάτω στο κήπο. Αλλά όταν ήρθαν να πούμε και έκαναν οι Ιταλοί και οι ρίτσες έκανα και γράφω τα λέσματα στις μήλους και η μάνα με τον είναι καγραμματική και δεν ήξε γράμματα. Αλλά έξε και χαριλόξε πόσα σοκάσει ήταν το κάθε άλεσμα. Το γράφε να πάνε στο τσουβάλι να πούν μέσα, τσακούλα, το γράφε να πάνε. Όταν είναι αρτήν το πάει, ούτε το περιλάβει, δεν ήξε πόσο είναι. Όταν είναι το παραδώσει πάλι, έξερε πως είναι παραδώσει, να πάρει εκείνα που μείνει να πάρει το ξάινα που λέγανε και μετά με τον παραδώσει να το δώσει πίσω. Να πάρει όποιος ήταν από το άλεσμα.
Μετά που λες όταν ήταν η Ιταλία και τα αγορεύγασαι, όταν παραπάνω είχε πάνω σου λέει, πού τα βρίσκεις, πού τα βρίσκεις εσύ. Έπρεπε να τα γράφω και να δηλώνω πού σε κάνω στον Νείλο, πόσα λέσματα, πόσα έλετε, πόσα έδευνα. Με άλλη φασαρία σε μια γυναίκα να γράμματι, αλλά και μόνο που θυμούμε τώρα είναι η αγούρτα και πήρε, εμαντσέφκεσαι τον Μιλό τα καντάρια. Από την ξεκίνησα τα λέσματα, εμαντσέφκανε τα καντάρια. Και τα πήρε να πάνω και είστε εδώ πάνω στην αστυνομία, να πάνω και τώρα εδώ, δημαρχείο να πάνω. Να μαντσέφκεσαι, πήρε λοιπόν και εμένα τις μάνες μου τον Μιλό το καντάρι, το πήραν. Αλλά θυμούμαι εκεί τον Βαλά Σοργή του Αγόρκη. Ήταν δήμαρχο τότε στο χωριό μα. Οι άνθρωποι ήταν τότε στα νούμερα του χωριού μα ήταν. Ο Διάκο Γιώργη, ο Νικολαίδη, ο Αντωνή και οι άνθρωποι δηλαδή. Εγώ μου μικρή κορούλα, αλλά τα θυμούμε. Από τα κοπαδέρα μου και όλοι να πούμε, τι θυμούμε αυτού του ανθρώπου. Ο θείο μου εκεί, ο Διάκο Γιώργη, το θυμάμαι και φορεί φράγκες. Ήταν ένας μεγαλάθρωπος, ωραίος άνθρωπος, μεγαλάθρωπος, ωραίος. Ο Νικολαίδης φορεί και εκείνος, αλλά πίσω τα είχε βγάλει να μου με τις βράγκες. Και θυμούμαι και μεσολάβησε ο Καλάς Όργης, που ήταν δήμαρχος, ήρθε και βρε της μάνας μου το καντάρι του Μήλου. Αλλά τα άλλα καντάρια του Μήλου τα είχαν πάρει οι Ιταλοί, δεν τα δόνα. Ήτανε πόλεμος και με πόλεμος, ναι. Αυτά θυμάμαι, Γιάννη. Και έξω πάνω τα βουνά πήγατε και δουλειά. Με ένα βουνά, Γιάννη μου, πάνω πριν όλος ο κόσμος, όλο το χωριό μας όλο, όπου να ήταν. Τα σπέρανε όλα τα βουνά, όλα. Δεν επόμενε, μπορώ να σου πω, πώς και με φύναν οι ανθρώποι, τόσο ένα σκαμματάκι το λέγανε και βάλασε δυο κουκκιά σπόρο μέσα. Δεν έφυγαν τίποτε. Όλα τα σκάφανε και όλα τα. Και σε πέτρες λέει βαθουλόμενα και πάνω και στις πέτρες. Όλα πάνω στα βουνά, πάνω σου λες τα βουνά στις πέτρες και τα πάνω. Όλοι οι άνθρωποι τα απάνω τα βουνά. Τώρα τώρας αυτά μέχρι πέρα τη Τσαρία. Όλο το κόσμο μόνο να βγούμε τον εσπέραν οι άνθρωποι. Και γι' αυτό δεν πεινούσαν οι άνθρωποι. Δεν πεινούσαν. Εδώ στο κοκκό μας δεν επιλούσε μια τρόπη, δεν σπέρανε. Είχε όμως και δουλειά. Δουλειά πρέπει να... Δουλειά, ναι, δουλεύαν μια τρόπη. Ζώα, γελάδες, μουλάρια. Ναι, όλοι, όλοι οι άνθρωποι. Είχαν όλοι οι άνθρωποι ζευγάρια, μουλάρια και όλα τα... Αυτό τον εδώ καρδιολέφτας είναι τελεκανάτες να έχει τον τσότου, να έχει και τα... Όσοι μπορούσα συνένει, είχαν όλοι οι άνθρωποι, όλοι, όλοι. Όλοι οι άνθρωποι εδώ στο χωριό μας. Δεν είχα συνόλοι ζευγάρια που λένε, αλλά είχα μερικοί άνθρωποι να πούνε που λένε είναι οι κανακάριες. Είχα συνολόκληρα ζευγάρια, είχα τα χωράφια, πολλά χωράφια, όσα είχα πάλι πολλά χωράφια, είχε ο ένας ένα ζώνη και ο άλλος άλλοντας μία και έκανα σε μαζί τα χωράφια του. Ναι, όσοι δεν μπορούσαν να τα έχουν. Εσύ πήγες έξω μικρού, πήγες μικρή, θέλετες και τέτοια. Όσο, και μεγάλη και μικρή πήγα. Έτσι σου λέω. Εμείς είχαμε να τονίσω αφού να πω στο σχολείο, γιατί είχαμε δουλειές να δουλεύω και δίνα. Είχαμε τη θεία μου την Κακομήρα, η γυναίκα ήταν σαν άντρας, ήταν η θεία μου, όπως είδω πες έναν γιαγιά σου. Έτσι, έτσι. Δουλεύγα στην γυναίκες. Αλλά τραβούσα και τα παιδάκια μαζί. Τραβούσαμε μας και μας μάντσι. Ας μην μπορούμε να κάνουμε και δουλειά πολύ, τραβούσαμε μας πάντως και μας μάντσι. Ό,τι μπορούσαμε, ας είναι. Και έτσι έμαθες από μικρή, δηλαδή πήγες λίγο στα χωράφια να κουβαλάς, ναι, να κάνεις, ναι, να τερίζεις. Ναι, 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 ναι. Όλο το χρόνο. Όλα, όλα. Και πού. Και να σκάφουμε και να θερίντσομαι και να μαντζεύουμε ελιές. Όλες τις δουλειές τις έκανα εγώ, δηλαδή όλες τις δουλειές τις έκανα. Ναι, με τράβε με θεία μου, όταν μεγάλωσα και εγώ, μοναχή μου, θα έκανα. Σε ποια μέρη είχατε χωράφια, πού πήγα. Και πού, και εγώ δεν είχα χωράφια, πού. Εδώ από την αυλά διάσω να πάμε στο Κύλιο, από εκεί να πάμε στη Τσαρία, σε όλα τα, σε όλα.
Μέχρι την τσαρία να μπαίνουν οι άνθρωποι και σκάφουν και θερίτσα. Είσαι ναι. Πίσω στενό, έκανε ένα αντίο. Ναι, πήγες στο στενό και ξέρεις τίποτα. Όταν είναι εγώ μες στο στενό, να πάρει η θεία μου, ή ο πίτων, ο πατέρας μου, ο άντρας μου, πίτων, που μένω, είναι ο άντρας μου, να σου πένει πολύ, έκανε ο άνθρωπος. Δεν τα πει πολλές φορές. Αλλά εφοβόμουν, ως αν είναι να βλέπω τα τζόνι, τα δένουσι, να τα ρίχνουν μέσα στη θάλατσα, φοβόμουν και έβγαινα τα μάτια μου και ξανά ίσα πάνω να βγούμε για να μην τα βλέπω από το φόβο μου. Και έχεις ιδέα, τέτοιο φωτόνια. Ότι είναι και προπαντού να δω το φουρτούνα. Τι να σου πω δηλαδή. Τι να σου πω. Τότε τραβούσα στη Γιάννη μου οι άνθρωποι πριν. Τι να σου πω. Και να λάμουν οι άνθρωποι με τις βάρκες εκείνες τότε, σε εκείνη την που θυμούμε. Είχε ο πατέρας μου, είχε βάρκες, μαούνα την Ελέα. Ήταν με τον Νικόλα, το θείο μας τον Νικόλα. Ο παππούς μου είχε και εκείνος, ο παππούς μου, ο Νικολής του Κωστή, είχε και εκείνος μαούνα. Τώρα ανοίξε με το θείο μου τον εκείνος. Τέν πάντων, μία μαούνα ήταν δυο ανομάτι μαντζί, της είχε σε δυο μαντζί. Γιατί με μου λες και είναι στη Τσαρένη ανθρώπη, η Κυριακή. Η Κυριακή να μπαίνουν στη Τσαρία και να θωρείς τις ανθρώπες να μπαίνουν μέσα στη μαούνα να γίνει η Άννη. Που τα βλέπουμε πολλές φορές τα δίκτα, αδίκιο και στο δίκτυο να πούμε νιέστα. Που διέρουν τα ούδια από το στενό να που κάνουν σε να πούν όλα αυτά, η Άννη τάντσες εγώ. Τα ξέρω. Τα δα δηλαδή όσα μου φαίνονται τώρα σαν όνειρο. Σαν όνειρο περνούν από το μυαλό μου από μέσα. Κούγιασε, εφήγανε, περάσασε να γίνανε τα χρόνια και χαθήκανε. Τώρα πού, πάει τελείως. Τώρα πιο δεν υπάρχει τίποτα. Φορείς όλα τα βουνά και γκρέψα, φορείς τα πάντα. Πριν έγιναν τα παιδιά μου στο σχολείο, γυμνάσιο δεν είχαμε εδώ πέρα, τίποτα δεν είχαμε. Και ένα Γιάννη κάθε μάνα, όλες αυτές τα παιδιά που σου λέω σε τελειώσαν από το δημοτικό σχολείο και γεννιάν στα βέργα για να ανημάνες του. Έβγαινα από τον δρόμο από εδώ με μια πλευρά στον νόμο και δρόμο στα πέρι με εδώ δρόμο. Δρόμο στα πέρι με εδώ να βλέπω τα βιάδα να βγει. Θα μου γίνανε στο γυμνάσιο να μάθω σε γράμματα εκεί πέρα. Και τελειώνα τα παιδιά από εκεί πέρα, από το γυμνάσιο από τα πέρι. Πήγαν όλο καλά παιδιά, όλο καλή άνθρωποι. Ναι. Και τραβούσαν πολύ αγώνα, πριν οι γυναίκες μέσα του κοριού μας, τραβούσαν αγώνα πολύ. Ήταν δυνατές γυναίκες αυτά τώρα, ψευτίσαν όλα, όλα. Όλα χαθήκανε όλα αυτά. Δεν υπάρχει πιο τέτοιο. Πώς γίνεται αγράμματες όμως γυναίκες να φτιάξουν γραμματισμένους. Τώρα εσύ μου είπες ότι είσαι αγράμματη, αλλά πήγαινες κάτω τα παιδιά σου να πας στο σχολείο. Και πώς μάθανε γράμματα. Μένω τα παιδιά με βγαίνουν στο σχολείο. Να μάθω σε γράμματα. Βίνα. Τελειώνει, βίνα, κύρκουν από τα πέρι. Από τα πέρι, βίνα, κύρκουν μου. 5-6 χρόνια. Ήθελε ο Μανώλης μου, ήθελε πόσο καιρό να τελειώσει το τελευταίο χρόνο που τελειώνει από τα πέρι. Και για να κύρκουν. Να πω, ήθελα ασύ το χειμώνας, να πάω. Να πω να ψωνίσω το παιδί, να το κλείνω, να το πάρθω όλες, όπως όλες οι μάνες. Από τα παιδιά των εκεί πέρα. Να το ψουνίσω, να το κλείνω, να το παρηθώ και μετά να φύγω να το πάλι στον αγώνα. Εδώ. Και πάλι συνέχεια. Ναι. Και πάλι το Μάη, πάλι τα ίδια. Εδώ όταν είναι να τελειώσω τα σχολεία, να πω τα παιδιά το καλοκαίρι, εντάξει. Αυτά. Ζωή μας. Πολύ υπερπάτημα πάνω στα βουνά αυτά, ε. Πολύ. Πάρα πολύ. Και μετά στο χορό πρέπει να φτιάξεις τη στολή. Ποιος σας την έφτιαχνε τα σακοπούστα να... η μάνα σου. Τα σακοπούστα μα. Το σκαβάι, τις στόλες. Όχι, τα καβάλια τα φτιάχνε η μάνα μου. Τα καβάλια της που κανείσες τα αυτά όλα τα φτιάχνε η μάνα μου. Αλλά για καλά φουστάνια να πούμε. Και γιος αν ήμουν μικρή κορούλα. Ας τώρα ήταν ηχιώτερ. Τότε ήταν οι μοδίστρες. Ήταν ηχιώτερνα, ήταν κυουπένια. Αυτές ήταν οι ποδίστρες του χωριού μας. Αγουράφω τα φουστάνια των χωρών. Αλλά εμένα τα φουστάνια μου τα έρθαν οι χιώτινα.
Και τα παιδιά, τα δικά σου, γεννηθήκαν εδώ ή στη Ρόδο? Εδώ, εδώ. Στο Σουφάλο. Εδώ, σε αυτό το σπίτι. Στο σπίτι μας. Ποια ήταν η γυναίκα που βοηθούσε σαν μαμή? Τότε ήταν η κυρανία της Ερνιάς. Κυρανία της Ερνιάς την Ελέα. Αυτής της τελεκουλώσης του φύλακα. Μια δυστία ήταν η γυαλιά της αδερφή. Εκεί ήταν έξω. Αυτή ήταν η μαμή του χωριού μας. Ο χωριού μας η μαμή, όποια γυναίκα ήταν έγκυος, όταν να εμπληθεί το παιδί για να του βγάζει το κεφάλι. Κεφάλι. Αυτό. Α, και της δίνατε κάτι μετά εσείς σαν έτσι... Της δίνατε κάτι... Αν εξετάξεις την με τη μάνα, αν εξετάξεις την, αλλά... Πάντως την είσαι δίνα της γυναίκας, είναι δυνατόν να μην της δω. Πρέπει να δεις. Α, και εσύ δηλαδή εδώ πέρα τα παιδιά γεννηθήκαν εδώ, τα δικά σου τα παιδιά εδώ τα γεννήθηκαν. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή είναι μια ζωή η οποία όλος ζήσατε στο τόπο εδώ πάνω. Τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον πριν τα παιδιά να φύγουν στο σχολείο. Ήταν βέβαια γεμάτα, εδώ θα είχατε γεμάτο το σπίτι με παιδιά, στον άλλον από κάτω, φωνές, βέβαια όλη η γειτονιά. Γιάννη, εδώ βλέπεις. Ναι. Τούτες όλες είναι πάντες όλες αυτές. Ναι. Τούτες όλες οι πάντες στο σπιτιό, εδώ ναι. Δηλαδή από θυμάμαι, εγώ από θυμάμαι αυτά. Θυμάμαι καυτά ξέρω πως ίντσισα καυτά ξέρω. Mm. Εδώ η πάνκα αυτή μέσα ήταν γεμάτη σταφίδα. Σταφίδα. Mm. Η άλλη πάνκα ήταν γεμάτη σίκα. Εδώ, τα σκάλια ξέρω που λένε. Mm. Ναι. Η άλλη πάνκα ήταν κάτι. Να πούμε να πάλι μέσα. Να βάλεις μέσα και κουλουράκια ή κουλουρίτσες ή αυτά. Ή κουσουμάς αυτός που... Ναι, αλλά πάντως το πιο αυτό να πούμε, είχαμε την υπομονή και πάντα κουλούρες τις έκανε με εμένα η μάνα, κουλουρίτσες. Και να τις πλουμίντσει από πάνω με το μαχαίρι ή με το κλουμιστήρα και να τις πλουμίντσει. Να αρέσει, να τα βλέπεις εκείνα τα πράγματα. Να αρέσει, Γιάννη, να τα βλέπεις εκείνα τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ, τώρα που σου μιλώ, κρατιόμαι να δακρύσω. Μα είναι μια ζωή ολόκληρη. Κρατιόμαι να δακρύσω, γιατί όσο θυμούμαι εκείνα τα περασμένα. Πώς θα πέρασαμε σε τούτο το σπίτι μέσα, τι να σου πω. Τι να σου πω. Τότε έγινε το Γιάννη σε τούτο το σπίτι μέσα, δεν μπορώ να σου πω. Τα ό,τι γλέτια, τα ό,τι χαρές έγινε το τούτο το σπίτι μέσα, τι να σου πω. Από και εδώ, πολλές φορές, με το έτσι να πούμε, γιατί ο πατέρας μου το αρέσαν αυτά, τα γλέντια και τα αυτά. Ήρκε εδώ, ώρες ήρκε εδώ, μην ξανείς τώρα, είναι τα αυτά τα πράγματα και είναι γεμάτο το σπίτι βραβημένο. Αλλά και στη γωνία μέσα είχαμε ένα πιθάρι το λένε. Έβαλε μέσα 10 τενεκά κρασί. Ήταν και στη γωνία. Και η εναρτία που λέει να έρθουν παρές να γεμίσει το σπίτι. Η μάνα μου στο λεφτό, ώστε να εσκεπούσε να στρώσει το τραβέντσι να γεμίσει από εδώ. Είπαν γεμάτη πέρα, πέρα, θέλω σειρά από εδώ. Γεμάτη κόσμο. Ανθρώπους. Ανθρώπους μερακλείες, ανθρώπους. Όλοι φύγανε. Δεν έχει κανένα στην ζωή. Όλοι λίγο. Το ότι έγινε εδώ μέσα σε τούτο το σπίτι. Τι να σου πω. Να ανεσύρνει που λες ο πατέρας μου το κρασί με το μαστραβάν από το πιθάρι, από μέσα, να είναι οι άνθρωποι και μπορεί να ξημερωθούσε και να έρθει και τελειώρει από εμένα να μην είναι να φύγει από το σπίτι μου. Όχι μια φορά και δύο φορές, πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Εδώ δίπλα, εδώ δίπλα, είχαμε κοντέτσι, είχα συμπρή κοντέτσι, μάλλον εδώ. Και ήρθε να πάσει οι άνθρωποι πιωμένοι, ξέρεις πιωμένοι, αυτοί, να πάνε να πιάσουν μια κόντα και ένα κόκορα. Σου λέει, μας κάνει σούπα. Σούπα, δεν μας κάνεις να φάμε και την κόντα, δεν φεύγουμε. Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, τα θυμάμαι αυτά. Τα θυμάμαι αυτά. Ήμουν μικρή κορούλα και μεγάλη ακόμα και παντρεμένη ακόμα. Πολλές φορές. Πολλές φορές. Και εδώ πέρα επαντρευτήκατε σε αυτό το σπίτι μέσα. Εδώ. Εδώ έγινε ο γάμος. Εδώ.
Ούτε δεν παντρεύτηκε. Πώς παντρεύτηκες, πώς οφωνόησουν και πώς έγινε, το ξενιό έγινε, πώς. Εμένα ο γάμος μου είναι πολυφίδος. Πολυφίδος, ας είναι. Δεν παντρεύτηκα που λες εγώ. Έτσι. Δηλαδή, εδώ πέρα ήρθαν, εδώ είμαι, Ναι, ναι, εδώ, πριν παντρεύουν τον άνθρωπο, πριν, μες στα σπίτια. Ένα γιάννα στα κέντρα, ένα γιάννα ελεύθερο. Έγιναν οι άνθρωποι στα σπίτια εδώ μέσα, έγινε τον νηστέψη. Μια στις εκκλησίες για ένα, μια πουθενά εδώ μέσα, στο σπίτι μας. Και βλέπεις, ναι, και λέω τώρα, βλέπεις τις γάντους που έχουν εκεί πάνω. Ναι. Αυτά τα βάλανε, λέει, για να στολίτσουν τα σαντόνια. Όταν θέλει να γίνει τον γάμο, να στολίτσουν τα σαντόνια. Για να μην τύπω τις τείχους, εδώ βάλε δελάδι και εμένα ο άντρα μου, σαν έκαμε τη θάρα, τα βάλε με την επίδυση του χωριού μας το αυτό. Το κάθε σπίτι που γίνεται τον λόγο μας μέσα, έπρεπε να βάλω καρφιά γύρω-γύρω για να στολίσω τα σεντόνια. Κατάλαβες. Τα πήρε σαν να που γιάννουσε τώρα και τα στολίντζουσε και τώρα χαθήκανε όλα αυτά. Εδώ δηλαδή στο γάμο τα στολίζανε τα σπίτια, ερχόντουσαν οι μητέρες και η μητέρα σου, οι θείες όλες και όλες, τα στολίζανε μια φορά. Και ξένες, γυναίκες. Τα βοηθούσαν. Συγγενίτσες, να πούνε να στολίσουν το σπίτι, να κάνουν σιτά, εσύ σε μόμυλα, να κάνουν πακλαβάς, να κάνουν όλες τις ετοιμασίες πάλι από ό,τι θέλει και να γάμος να πίνει στο καλό να πούμε. Τι σε κάνουν ακριβώς στο σπίτι μέσα. Να σφάξουν σύντζοα, να ψήσουν μέσα στα καντζάνια. Αν δεν το κάνω αυτό. Έστω στα σπίτια πάντως συνήθως γίνονταν οι πολύ βάλλοι. Και το κέρασμα πώς ήταν. Εδώ. Πώς ήταν το δικό σου κέρασμα από εδώ, έτσι κάθονταν πάνω, πώς. Πώς είναι πάνω εδώ, πάνω σε καλέσανε και κατέβηκε. Κάτω, ναι. Κάτω κατεβαίνει, νύχθη κάτω. Κάθεστε όμως πάνω. Όταν γίνεται το γάμος, απάνω σου φας και το πάνω σου φύ, εκεί είναι η νύχθη, είναι εκεί πάνω καλεσμένο. Mm. Στο τσουφά, στη μέση, και από εκεί είναι κουμπάρες. Και από εκεί είναι γύρω-γύρω, να πάνε στο πάνω σου φύ, κοντρός εκεί. Έχεις καμνάτια και βάλας και κάνεις αμυγορούλες, στολισμένες να πούμε. Μετά σαν είναι αρκετή ώρα να κεράσει η νύφη ή να κατεκάλλει η νύφη να κεράσει. Ναι. Να κλεντούσαν οι άνθρωποι, οι κορούλες κόπτωνα πάνω εκεί, να τον έπαιρναν το φαΐ, τον εκυβαίνουν στα πιάτα και τρώασαν. Έτσι έγινε το. Πού να πας οι άνθρωποι, πριν γιάννη δεν είχε μία μεγαρόν, είχε πριν μία τίποτα, πού να πάνε οι άνθρωποι. Και τα πιάτα είναι αυτά που χρησιμοποιήσατε, αυτά τα πιάτα χρησιμοποιήσατε ή άλλο. Όχι, αυτά τα πιάτα είναι παλιά πιάτα. Δεν κατεβαίνα κάτω από εκεί που τα βλέπεις όλη μέρα, είναι να τα καθαρίσουμε, να σπρίσουμε και πάλι το ίδιο θα τα βάλουμε στη θέση του, έτσι όπως είναι. Τα πιάτα που κάνω το τραπέζι μου είχε, η μάνα μου είχε ξεχωριστά. Είχε ο πατέρας μου και τα είχε μέσα στη μία, εκεί στη μία παγκανίκια πιάτα για το τραπέζι. Όταν είναι να κάνει τραπέζι, είδω τα πιάτα. Οι ποτήλιες, είναι στις παλιές ποτήλιες, είμαι έτσι γεμίζει κρασί. Δυο-τρεις ποτήλιες μου στο αυτό. Κίνω το κρασί, κόκκινο, ωραίο. Τι να σου πω τώρα. Ωραία πράγματα. Και πώς ήταν εσένα το κέρασμα, ήταν ωραίο, θυμάσαι καμιά ματινάδα. Έφτιαξε. Είναι τα θυμάται για να μην πέσει. Είχε κόσμο όμως ο πατέρας, η μάνα σου, το σπίτι, όλο αυτό. Έχει τόσες αναμνήσεις που εσύ τώρα κάθεσαι μόνη εδώ πέρα. Πρέπει να κοιτάξει από το μυαλό σου, δηλαδή να κοιτάξει έξω την αυλή που έχει κόσμο τώρα. Τι να σου πω τώρα. Ό,τι και να σου πω. Μου μιλάει τώρα. Καλά, εγώ απλώς λέω. Μιλάς τώρα. Μια φορά έκατσα εδώ πέρα, μέσα στην πόρτα. Και λέω πόσοι περάσανε από αυτό το σχέδιο από μέσα. Πόσοι περάσανε, πόσοι μπήκανε, πόσοι φύγανε. Και τώρα έμεινα μόνη μου εδώ. Μόνη μου. Τι κάνω και μείνα τώρα εδώ μόνη μου εδώ πέρα. Ο,
ο προορισμός του ανθρώπου είναι η μάνα να κάνει πολλά και στο τέλος μπορεί να καθίσει και μόνη της και πρέπει να είναι και δυνατή, έτσι, γιατί όταν φύγει και ο άντρας της είναι από προορισμός της να είναι δυνατή. Λέω, πέρασε ποτέ από το μυαλό με ποτέ αυτό, ότι να μείνω μόνη μου εδώ πέρα, μόνη μου, δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό. Θα πας τώρα στην Αθήνα, θα πας παλαιστικός, θα πας. Τα παιδιά τους αγαπάνε πολύ, αλλά καταλαβαίνω πώς το λες. Γιατί... Εγώ παράπονο με τα παιδιά μου όλα. Δεν έχω παράπονο με κανένα που δεν έχω παράπονο. Αλλά επικράθηκα πολύ, είμαι επικραμμένη, είμαι στενακορεμένη πάρα πολύ. Αλλά τι να κάνω, ο άνθρωπος με κλάντζει, δεν ξέρει τι. Τι έχει να τραβήξει και τι θα περάσει. Δεν ξέρω. Να. Αγαπούμε τα παιδιά μου, δεν έχω παράπονο. Με για τις νύπτες μου, μία και με τα παιδιά μου, δεν έχω παράπονο. Μου λένε μακριά μου και δεν τα βλέπω. Μακριά. Τι να κάνω. Είναι τη ζωή στο δρομολόγιο. Ταυτόχρονα και γύρω από τη γειτονιά, δεν είναι μόνο εσένα ο καμός, πιστεύω και τα σπίτια που τα βλέπεις, επειδή τα ξέρεις ότι αυτά που μου δεις προηγουμένως σε κάθε σπίτι, στη γειτονιά, τα ίδια πράγματα έζησε. Δηλαδή, τις γεννήσεις, τις χαρές. Όταν έρχεσαι λοιπόν εδώ και είναι όλα κλειστά και ακούς φωνές, ξέρω εγώ, απέναντι που μπορεί να έρθουν... Θέλεις να ακούσεις τώρα, λες, πού θα ακούσω μια φωνή, να ακούσω μια μίλια, πού να ακούσω μια μίλια, να ακούσω μια μίλια, να ακούς που δεν μίλια. Πού να θυμάσαι, πέρα να μου λέω, τα σπίτια εμάς, ο δρόμος θα περνούσε από το κάτω, όλη μέρα ο δρόμος και όλη μέρα είχαμε να πάνω κατά γιατρό. Είχε στο φανήν ένα βιένου, είχε στην αυλό ένα βιένου, είχε ένα βιένου, ένα από εδώ περνούσε. Πολύ. Όσοι ήταν από την ψηλά πάνω από το σελάινα που λέμε, κάπου την όξο καμάρα, όλοι περνούσαν από εδώ. Όσοι ήταν πάλι από μέσα από χαμηλά, περνούσαν από κάτω από τον έναν τόπο. Γι' αυτό λυπάμαι και εδώ σκέφτομαι, έστω και μόνη μου, που είμαι εδώ πέρα και έρχομαι και κάθομαι και εδώ ανοιχτό, γι' αυτό λυπάμαι. Εντάξει, για λίγο θα κάτσεις, δεν πειράζει. Καλό είναι όμως και αυτό, γιατί βλέπεις ανθρώπους, η Όλυμπος η ίδια είναι ωραία, βλέπεις το, πρέπει να ξεκουράζεις κιόλας. Μπορεί να λέει κανένας άνθρωπος, δεν ξέρω, μπορεί να πει και μπορεί να πούνε και να το πούνε. Λέει, τι θέλει και έρχεται αυτή η γυναίκα εδώ πέρα. Αλλά λυπάμαι και γι' αυτό έρχομαι με τον Τζόρι, όπως και να είναι, έρχομαι με τον Τζόρι. Λυπάσαι όμως, εγώ πιστεύω ότι αγαπάς αυτό το μέρος πολύ, γι' αυτό, όπου αγαπάς πας. Επειδή είναι όλα σου, όλες σου, ο βίος είναι εδώ, από μικρό παιδί, και οι φωνές αυτές που τις έχεις δίπλα σου έχουν φύγει βέβαια, αλλά δεν πάβουν οι μνήμες των ανθρώπων αυτών να είναι δίπλα σου. Δεν φεύγουν αυτές ποτέ. Και βέβαια είναι λυπηρό που, λυπηρό είναι που βλέπεις την ερημιά, την γειτονιά, αλλά και πάλι τι να κάνουμε. Η ζωή λοιπόν του ανθρώπου είναι ένα ταξίδι, όταν βλέπεις τώρα τον Μανώλη όμως που βλέπεις ότι είναι ένας άνθρωπος που βλέπεις είναι στη ΔΕΙΑ, στη Ρόδο, μετά είναι στο Σύλλογο, η εκκλησία που έγινε, όλα αυτά. Δεν χαίρεσαι σαν μάνα, βέβαια. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ χαίρομαι. Πάρα πολύ χαίρομαι το μόνο να πω τον βλέπω. Πολύ μέρα. Η δεμία από τα άλλα όλα. Χαίρομαι και το καμαρώνω και με τον έχω τόσο καλά. Να είναι και να αποκαταστήσει τα διάγκια του με να τα γιο όπως θέλει, όπως πεθύμα. Και ο Ηλίας είναι καλός εκεί μέσα. Ο Ηλίας μου είναι πάρα πολύ. Τα άλλα τα παιδιά μου. Οι νύφες μου κάτσες είναι και τα παιδιά μου καλά. Του συμβούλια του ανθρώπου τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Θα τα πίνει μέχρι να αντέχει. Μετά πιώνω τα μεγαντέρα. Έρχεται το τέλος, είναι. Ο Θεός τα είπε έτσι. Ο Θεός. Τι να πω. Ο Θεός πιστεύει. Άνθρωπος, όσα και να τους συμβούν στην ζωή, όσες στεναχώρες και να τους συμβούν στην ζωή, ούτε σκάει, ούτε πεθάνει. Όχι εγώ μόνο ο κάθε άνθρωπος. Γιατί όταν έχασα το παιδί μου, μπορώ να σου πω,
τα που λένε και το κόκαλο μου μέσα έγινε κάτι. Που αν ο καμός έχει λιώσει, έχει λυγίσει. Ό,τι τραβώ είναι όλα που στεναχώρια. Αλλά είπα μετά, άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτε, ούτε και να το συμπίνει στην ζωή. Δεν μπορεί. Και ο Θεός τι κάνει, βοηθάει, τι πιστεύει στο Θεό. Το μικρό παιδί σου πάντη μάνα σου να προσεύχεσαι. Όταν δεν τελειώθηκε, πάντα στο Θεό πρέπει να προσεύχεσαι. Πάντα. Πάντα προσεύχομαι, προσεύχομαι. Και λέω Θεούλη μου κάθε βράδυ. Έχει Θεούλη μου τα άλλα μου πεόγκονα καλά. Έχει τα θεά μου και τα αγκόνια μου καλά. Τίποτε. Τα λέω κάθε βράδυ, μου λέω και το πτήρι κάθε μέρα. Αλλά ο Θεούλης είναι μεγάλος και δίνει υπομονή και δίνει κουράγιο στο κάθε άνθρωπο το πονεμένο, στο κάθε πονεμένο άνθρωπο και στην κάθε καρδιά τη λυπημένη και την πικραμένη. Να είσαι καλά πάντως. Έγινε από τις στεναχώρες μου και μετά αυτά είναι ξέρες ώρες και μπουτάγει το μυαλό μου και είναι ξεπαθώ. Ωραίος άντρας αυτός πραγματικά, εσύ πώς το βλέπεις τώρα. Άμα λοιπόν ο τεχνίτης είναι σε παιδί μου, είναι άλλη κατάσταση. Τι έκανες τώρα, ολόκληρο ψωμί. Να είσαι καλά, πάντως και... Ευχαριστώ σου πολύ. Ναι, να είσαι καλά. Κάτσε να βγάλω μια φωτογραφική σηκώστα να βγάλω.